φάση των διαπραγματεύσεων ε, και η κυβέρνηση έχει καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία που από τη μία δεν θα ρίχνει ξανά τα βάρη στα μεσαία και χαμηλά στρώματα, θα προσπαθεί να επαναφέρει, θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θα ε, εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν μισθοί και μειώσει τους μισθούς και στις συντάξεις και θα μπορεί να ορίσει μια προοπτική για το μέλλον. Είναι μια δύσκολη σύγκρουση, το ξέρουμε από την αρχή ότι θα είναι δύσκολη. Γίνεται υπό συνθήκε που δεν μπορεί να είναι αποδεκτέ, νομίζω, από καμιά πολιτική δύναμη στη χώρα. Τι εννοείτε, θέλετε να μα το εξηγήσετε αυτό. Βρισκόμαστε υπό έναν συνεχή χρηματοδοτικό εκβιασμό με βάση τη ρευστότητα και με βάση χρήματα που θα έπρεπε ούτω ή άλλω να μα έχουν δοθεί, όπω όλοι ξέρουν. Με βάση αυτό λέω ότι καμιά πολιτική δύναμη δεν πιστεύω ότι είναι αντίθετη στο να υλοποιηθεί η βούληση του ελληνικού λαού έτσι όπω mm -hmm. εκφράστηκε στι εκλογέ mm -hmm. του 15 Γενάρη. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ειδικά την τελευταία εβδομάδα, την εβδομάδα που μα πέρασε, κάθε μέρα εμ, μαθαίναμε και μέσα από τι κινήσει που, που έκανε η κυβέρνηση εμ, και τι συναντήσει που γινόντουσαν. Σήμερα έχουμε πάλι Brussels Group. ανεβοκατεβαίνουν τα θέματα, τα καυτά τη ατζέντα για αυτή την πρώτη συμφωνία. Μετά τι θα μετατεθεί για την άλλη μεγάλη συμφωνία είμαστε πιο κοντά, έχει γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο που μεσολάβησε, σημειώθηκε κάποια πρόοδος ή καταβάλλεται η ίδια προσπάθεια στο ίδιο σημείο που ήμασταν την Παρασκευή για παράδειγμα. Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά και πρέπει να κάνουμε όλη την εκτίμηση ότι κανένας δεν έχει να κερδίσει από μια μη συμφωνία για το θέμα της Ελλάδας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα να γίνει είναι να τελειώσει το μαρτύριο της σταγόνας, να τελειώσει ο εκβιασμός με βάση τη ρευστότητα και να πάμε σε μια ενιαία συμφωνία που θα εξασφαλίζει με βάση χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, μια συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους που θα δίνει ένα χώρο στην ελληνική κυβέρνηση και θα μπορούμε να πάμε πλέον σε μια συνολική συμφωνία υπό αυτές τις παραχωρήσεις που είναι διατυπωμένες σήμερα να κάνει η ελληνική κυβέρνηση μέσω των μεταρρυθμίσεων που έχει προτείνει και έχει γίνει αποδεκτό πια ότι έχει καταθέσει μια σειρά προτάσεων και έχει υπάρξει βελτίωση ε, στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Αυτό που θέλω να πω όμως ναι. είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμα τα πράγματα γιατί κάποιοι αμφισβητούν το δικαίωμα του ελληνικού λαού να χαράξει ένα δρόμο διαφορετικό από αυτό που υπήρχε μέχρι χθε. Ποιο είναι το περιθώριο να το κάνουμε αυτό όμω τώρα εμεί. Νομίζω ότι τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λέει πρέπει από τη στιγμή που αποδεχόμαστε εμείς τους κανόνες της Ευρωζώνης να διεκδικήσουμε από κοινού ότι είναι δυνατόν μια χώρα να αμφισβητήσει το μονόδρομο της λιτότητας. Γιατί αυτό είναι το ελάχιστο καθήκον μας απέναντι σε μια Ευρώπη που αυτή τη στιγμή αν επιβεβαιωθούν οι πιο σκληροί κύκλοι αμφισβητεί τη δυνατότητα όχι μόνο του ελληνικού λαού, αλλά οποιοδήποτε mm -hmm. λαού να χαράξει ένα διαφορετικό δρόμο. Μάλιστα. Να ρωτήσω, κύριε Κορονάκη, ε, εάν εσεί εκτιμάτε μέχρι στιγμή, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και την όλη συζήτηση που γίνεται στο, στο εσωτερικό σα και την όλη αξιολόγηση ή όλη την κριτική, για να το πω πιο σωστά, που δέχεστε για αυτή τη συζήτηση των αντίθετων τοποθετήσεων που ακούγονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ρωτήσω εάν εκτιμάτε ή αν εκτιμούν κάποια στελέχη σα, κάποιοι συνάδελφοί σα, ότι έχουν μπει στην πρέσα κάποιε κόκκινε γραμμέ του ΣΥΡΙΖΑ, όπω ο ΦΠΑ για παράδειγμα. Θα το δούμε το ΦΠΑ. Είναι δύσκολη να γίνεται η κουβέντα επί συγκεκριμένου όσο εξελίσσεται η διαπραγμάτευση. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δεδομένα πάνω στο τραπέζι. Έχουμε προτάσει που ανταλλάσσονται από τι δύο πλευρέ σε μια σειρά από και θα πρέπει να, τα, να δούμε τη συμφωνία τελικά στο σύνολό τη. Με βάση αυτό, λέω ότι από την ελληνική πλευρά έχουν μπει κόκκινε γραμμέ, τι οποίε πιστεύουμε δεν είναι ιδεολειψία, είναι οι κόκκινε γραμμέ που είναι η ελάχιστη προπόθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σύμφωνα με την εντολή που μα έχει δώσει ο ελληνικό λαό. Και όσοι σήμερα πιέζουν για συμφωνία, πιέζουν και πιέζανε και από την πρώτη μέρα. Γιατί δεν βρίσκουν λόγο στη διαπραγμάτευση, γιατί οι ίδιοι δεν είχαν κάνει διαπραγμάτευση το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό που επί τη ουσία πιέζουν είναι να υπογράψουμε τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, να υπογράψουμε τι αλλαγέ ε, στην αγορά εργασία, δηλαδή την ακόμα μεγαλύτερη απελευθέρωση Κύριε των ομαδικών Φλούτση, απολύσεων και για ούτε καθεξής. Κύριε, αυτό πιέζεται. Γιατί πιέζει αυτό, η αξιωματική αντιπολίτευση για συμφωνία. Όμως είναι στα πλαίσια που έχει καθορίσει η κυβέρνηση, ναι. αν έρθει μια συμφωνία. Εντό αυτών των ορίων, τότε αυτή η συμφωνία θα περάσει και είμαι σίγουρο γι' αυτό και από τα συλλογικά μα όργανα και από τη Βουλή και θα προχωρήσουμε, νομίζω, ανοίγοντα μια νέα προοπτική όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Μια και το ανοίγετε τώρα αυτό το θέμα, αν έρθει αυτή η συμφωνία, υπάρξουν αντιδράσει, υπάρξουν διαρροέ από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να τεθεί στο λαό νομίζω αυτό ότι... το δημοψήφισμα το οποίο το έχετε βάλει στην πω. άκρη. Και και δεν έχουμε αν βάλει θέλετε... ούτε, κάτι ούτε στο κέντρο ούτε στην άκρη. δεν, δεν το, το βάζετε και ω πρωταγωνιστή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Έχετε επικεντρωθεί πάνω στη συμφωνία. Δεν είναι πρωταγωνιστή τη συζήτηση γιατί εμεί πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία μέσα σε αυτά τα πλαίσια που έχουμε πει. Ναι, αλλά αν η Ευρώπη και το Ταμείο, για παράδειγμα, κρατήσουν αυτή τη θέση. Πριν από λίγε μέρε που είπε. Θα σα πω. Αυτό δεν πρέπει να την περνάμε ω μια εύκολη διαδικασία. Αν τη θέση που έχουν. Αν κρατήσουν τη θέση που έχουν, θα σημαίνει ότι η Ευρώπη αλλάζει ριζικά και μονοσήμαντα. Ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει ένα λαό την πολιτική τη λιτότητα εντό Ευρωζώνη. κάνουμε εκεί, αυτό ερωτώ. Αυτή λοιπόν η απόφαση μπορεί σε επίπεδο εκβιασμού, σε επίπεδο δηλώσεων που κάποιοι κάνουν τον μπαμπούλα, σε επίπεδο σκλήρινση ίσω κάποιων πλευρών όσο πλησιάζουμε προ το τέλο και ο καθένα θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα από μια διαπραγμάτευση, να είναι εύκολα να ακούγονται ω δηλώσει. Στην ουσία όμω, και εδώ θα ήθελα και τη γνώμη του κυρίου Βρούτση, θα αποδέχεται, θα αποδεχόταν η Νέα Δημοκρατία να αμφισβητηθεί το δικαίωμα του ελληνικού λαού στο να χαράξει πολιτική για τα εσωτερικά θέματα. Δηλαδή mm. για το ύψο των συντάξεων, για Βρούτσι, το ύψο των μισθών, να τον για την δυνατότητα που έχει μια χώρα αν πρέπει να συνεχίσει με λιτότητα ή μπορεί να χαράξει ένα νέο δρόμο ανάπτυξης. Εδώ Μετώ μπαίνει λοιπόν και ο όρος του πατριωτισμού σήμερα θα έλεγα. Γιατί αυτή, αυτό κρίνει τις δυνατότητες της χώρας το, την επόμενη περίοδο. Κύριε Βρούτση. Εύχομαι με τον ίδιο